Βρισκόμαστε σε αυτά τα λεωφορεία που κάνουν περιοδίες στην πόλη και σε λίγο ξεκινάμε για να επισκεφθούμε όλα τα αξιοθέατα της πόλης. Είναι κάπου 22. Our next stop is stop number 2, Neckarsberg, Lipton. Χαμός. Οι κραυγές που κάνανε οι τουρίστες εδώ είναι για τον πολύ κόσμο που περιμένει να μπει στο πάρκο Τίβολη. Έχει πάρα πολύ ουρά. Αυτό είναι το Tivoli Hotel που θέλεις για 10 μέρες κάπου 12.000 ευρώ. Μάλιστα. Το Marriott, κλασικά. Περάσαμε το Tivoli Hotel, περάσαμε το Blue Scandinavia Hotel, περάσαμε, κατευθυνόμαστε τώρα στην πλατεία Christiansen. Κανάλια από εδώ, κανάλια από εκεί. Κατευθυνόμαστε προς το παλάτι Christiansen, στάση 6. Το παλάτι Christiansen και κατευθυνόμαστε στην στάση 8 που θα επιβιβαστούμε στο πλοιάριο που θα μας πάει τη μικρή κρουαζιέρα. Τέλος πρώτου μέρους. Εδώ είμαστε λοιπόν, στο κέντρο της Κοπενχάγης, ετοιμαζόμαστε για την κρουαζιέρα μας. Υπέροχο περιβάλλον. The first bridge under which we sail in just a moment, and also the lowest of our entire tour. Αυτή είναι η καπετάνισσά μας. Und hier rechts sehen Sie nun das königliche Schiff, genannt nach der dänischen Fahne, Dannebrog. Nun kommen wir zum Limit und wurde 1903 auf ihrem heutigen Platz an der Oberkommandantin. In den vergangenen Jahren musste die Familie einiges durchmachen. Αυτά έχουν ιστορία, δεν είναι... Αυτά δεν κατάλαβα τι σημαίνει. Τους είναι γονδολιέρης. Σάχελο. Γονδολιέρης είναι αυτός. Now the black building in front of us is the extension of the Royal Library situated behind it. It is called the Black Diamond because of the saw that tilts over the harbor. And now on our left we have the National Museum.
This building was also a part of the original Christiansborg Palace. This was the... Τίμα. Μας έπιασε και η βροχή. Κοπενχάγεν. Πάρα πολύ όμορφο, ρομαντικό μέρος. Νιχάβν, Νιχάβν, κάπως έτσι, όπως το λέει ο τίτλος. Βίντεο ξανά και ξανά. Δεν το χορταίνεις αυτό, αυτή την ομορφιά του σημείου εδώ. Τόσο γραφικό, τόσο όμορφο. Εδώ βλέπουμε το κάστρο Ρόζενμποργκ. Το φιλάνε καλά. Εδώ είμαστε στο περίφημο Τίβολι. Είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο θεματικό πάρκο με πάρα πολλά πράγματα μέσα και θα το απολαύσουμε. Είμαστε στο εσωτερικό του Τίβολι. Είναι μαγεία εδώ. Μια ατέλειωτη παιχνιδούπολη. Εδώ είναι η κυρία τέτοια, η μικρή Κορκόνα. Τέλος πάντων, τρελαθεί ο κόσμος, δεν ξέρω γιατί. Θα επισκεφθούμε το κάστρο Κρόνεμπορκ, βόρεια της Κοπενχάγης. Έχουμε πάρει αμπάριζα τα κάστρα, όπως καταλαβαίνετε. Ωραία, έχουμε τάφρο γύρω-γύρω. Σε λίγο μπαίνουμε. Μας καλωσορίζουν, welcome.
ένα πανοραμικό πλάνο από το κάστρο. Βρισκόμαστε στο εσωτερικό, θα προσπαθήσουμε να τον εξερευνήσουμε, Εκεί επάνω είναι ο Cannon Tower, The Cannon Tower. Θα προσπαθήσω να ανέβω 145 steps σκαλιά. Εσωτερικό βρισκόμαστε. Κάρο φορτηγό λογικά. Άλλο ένα με το φορτίο πάνω. Υψισταριές. Προβατίνα ψήνανε. Άμα δεν ψήσουν προβατίνα. Εδώ έχει φούρνο και έχει και γάστρα. Γάστρα. Φούρνος. Φούρνος. Μάλιστα. Το τζάκι τους. Ανεβήκαμε τον πανόροφο. Η χρήση υποτών από τη Βασίλισσα. Τους έχριζε υπότες. Είναι ο πίνακας αυτός. Εδώ πρέπει να μπαίνουμε σε κάτι ωραίο. Προφανώς. Τι ήταν απάνω, Ελένη? Οι παραμάνες. Οι παραμάνες που θυλάζανε. Θυλάζανε τα μωρά των βασιλιάδων, οι παραμάνες. Εδώ. Είπαμε ότι μπορεί να είναι η θρόνη του βασιλιά και της βασίλισσας, αλλά δεν νομίζω. Έχει μια ημερομηνία εδώ, 1662. Οι σκάλες είναι καλλιτέχνημα. Καλλιτέχνημα. Αυτό ήταν λοιπόν το Κρόνεμπορκ. Λοιπόν, κάπου εδώ έχουμε παρκάρει και δίπλα εδώ έχει μια πορτούλα. Μια πορτούλα. Και μπαίνεις μέσα από την πορτούλα και βλέπεις αυτό. Ένα χαμό. Έχει δεν ξέρω πόσα εστιατόρια, street food. Ένα φανταστικό πράγμα. Έχει από όλες τις χώρες, κινέζικα, ιταλικά. Δεν ξέρω πώς έχει ελληνικό. Χαμός. Και δεν είναι μόνο αυτό, έχει και άλλη αίθουσα από εκεί. Δεν μπορεί να μην έχει και το ελληνικό.
Δεν ξέρουμε αν είναι Έλληνας βέβαια το παιδί. Ελληνικές σημαίες. Ελληνικό μενού. Αυτό είναι... Αυτά είναι γαρίδες. Είδες. Εδώ είμαστε σε ένα ενιδρίο. Θα δούμε ωραία πραγματάκια. Εκτροφή μυδιών. Ένας καβουράκος. Yeah.